Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει αυτή η συζήτηση. Βέβαια, αυτά τα οποία είπε ο κ. Σάρκα δεν έχουν καμία, μα καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και βέβαια, λέγονται και ανακρίβειες. Και θα σας πω το ιστορικό της υπόθεσης και πώς δημιουργούνται οι εντυπώσεις ή πώς θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Καταρχάς, δεν διατάχθη ακόμα καμία εξέταση. Δεν μπήκε κανένας εισαγγελέας. Όχι βέβαια επίγουσα ή κατεπίγουσα κατά. Λοιπόν, το ιστορικό της υπόθεσης. Για να καταλάβετε περί τίνους πρόκειται. Πρώτα να αναφερθώ στους ισολογισμούς που είπε ο κ. Σάρκας, για να ξέρετε το όλο ιστορικό, και μετά το παρασκήνιο και τι ο καθένας λέει όταν βγαίνει στις τηλεοράσεις και όταν χρησιμοποιεί τα blogs και τα sites, τα οποία βέβαια επιχειρόμαστε να τα βλέπουμε όταν αναφέρονται σε άλλους, αλλά αυτά είναι πολύ άτιμα πράγματα και κάποτε γυρίζουν και εναντίον μας. Και ο Θεός φυλάξει μετά. Και μετά δεν μας χωράει ο τόπος. Και πάμε να δημιουργήσουμε άλλες εντυπώσεις. Και είχα προειδιάσει από χρόνια. Μην επιχαίρεστε με εκείνο το blog που ήταν αντιτσανακουλικό και το τροφοδοτούσαν κάποιοι με συγκεκριμένα θέματα και συνεχίζουν να τροφοδοτούν το site τώρα και αυτόν ο οποίος τα κερδίζεται και με το κουβέντα. Και βέβαια είχαμε ζήσει για κουκουλοφόρους και μετά κάποιος είπε στη δική μας παράταξη, ενώ ότι ο κ. Σάρκα, εμείς δεν έχουμε κουκουλοφόρους εδώ. Και δεν είχα πει εγώ για κουκουλοφόρους της παράταξης, αλλά κάποιος τσίπησε. Είχαμε ζήσει για κουκουλοφόρους που δίνουν τα στοιχεία στα μπλοκ. Λοιπόν, για όσους παρακολουθούν τα θέματα, ας πάω στα οικονομικά. Με τον Καλλικράτη οφείλουν οι Δήμοι να κάνουν και συγκεκριμένα η υπηρεσία του Δήμου, η οικονομική υπηρεσία, με καμία σχέση των αιρετών, με καμία σχέση των αιρετών, να κάνουν τα έσοδα-έξοδα και να τα δίνουν κάθε τρίμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, όπου εκεί τα εξετάζουν. Και κυρίως το τονίζει ο νόμος ιδιαίτερα, ή της αντιπολίτευσης, εάν έχουν να κάνουν οποιαδήποτε παρατήρηση, οφείλουν να την κάνουν και να γράφουν. Εδώ βέβαια και σε πολλούς άλλους δήμους, η αντιπολίτευση, για λόγους αρχής λέει, καταψηφίζει μονίμως και διαρκώς ό,τι έχει σχέση με τεχνικό πρόγραμμα, με προϋπολογισμούς, ισολογισμούς, απολογισμούς. Δικαίωμά της. Δεν μπορεί να τις το αρνηθεί κανένας, για λόγους αρχής. Τι σημαίνει όμως αυτό, ότι δεν μπαίνει κανένας στον κόπο να δει λεπτομέρειες και να κάνει παρατηρήσεις. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Λαρισαίων, με τις υπηρεσίες που έχει, χωρίς να μεσολαβεί κανένας, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι οι υπηρεσίες, αν και αυτές στίβονται, αλλά εδώ ήταν αποκλειστικά και μόνο το πρόσωπο του Δημάρχου, αυτό πρέπει να πλήξουμε πάση θυσία, και γι' αυτό είμαστε λαλίστατοι και τρέχουμε από κανάλι σε κανάλι και από εφημερίδα σε εφημερίδα και ελαφρά την καρδία μολάμε ό,τι λέξεις μας κατεβούνε, ομπερτά, μαφία, μονή, σικελίες και οτιδήποτε άλλο, και μετά ζητάμε και τράστι λέει μας απειλούν κάποιοι για τα παιδιά μας και ψάχνουμε να βρούμε εμείς που είναι απειλές. Λοιπόν, γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Η υπηρεσία λοιπόν ως όφελε, κανονικότατα, κάθε τρίμηνο πήγαινε στην υπηρεσία, στην οικονομική υπηρεσία, έσοδα έξω. Περνάει το πρώτο τρίμηνο, με την καταψήφιση της αντιπολίτευσης όσοι ήταν εκεί. Περνάει το δεύτερο τρίμηνο, περνάει το τρίτο τρίμηνο και μετά με τηλεφωνική, διότι αυτά, αφού περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή, έρχονται στο Συμβούλιο, περάσαν όλα αυτά από το Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, και έρχεται η ελέγχουσα αρχή που εμπροκειμένου εδώ για αυτά είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση, συγκεκριμένη υπηρεσία και υπάλληλος, και παίρνει στην κυρία Τσιάφη τηλέφωνο και λέει: τα είδαμε κυρία Τσιάφη αυτά, αλλά πρέπει να μας στέλνετε και τον ισολογισμό. Και η κυρία Τσιάφη, σε συνεννόηση με την Οικονομική Υπηρεσία, την διεύθυνση, ως υφισταμένη της διευθύνσης,
καταρτίζει και τους τρεις ισολογισμούς και τα ξαναφέρνει αυτά στην Οικονομική Επιτροπή με τους ισολογισμούς. Δεν ξέρω, τυχαία, πες την τυχαία, έλειπε όλη η αντιπολίτευση. Και περνάνε αυτά ομόφωνα. Ομόφωνα. Πού ήταν λοιπόν το μεγάλο λάθος εδώ, και θα πω από τώρα σε παρένθεση αλλά και μετά. Το λάθος ήταν ότι τον Νοέμβριο που ήρθαν αυτά να περάσουν και τα τρία μαζί, επαναληπτικά δηλαδή αυτά που είχαν περάσει σύν τα τρία φύλλα του ισολογισμού, εκεί που λέει διαθέσιμα και έχει δύο από κάτω επιμέρους σειρές, μία μετρητά στο ταμείο και μία καταθέσεις, δεν τα έβγαζε, δεν είχε προηγηθεί τίποτα μέχρι τότε, γιατί κάποιοι λέγανε 9 μήνες δεν το βλέπατε, δεν το κάνατε. Βγαίνει λοιπόν, αντί για μετρητά και καταθέσεις, το βγάζει όλο στο μετρητά. 5, 3, 800 κτλ. Και βγαίνουν τώρα κάποιοι. Αρχίζει η ιστορία. Για τα λέμε και εμείς διαβάζουμε για τα site, γιατί κάποιοι μας έχουν για δικούς τους λόγους την πούμε. Κάποιος το παίρνει αυτό θεωρώντας ότι έγινε μεγάλη αποκάλυψη εδώ. Και το πηγαίνει σε ένα site της πόλης. Πλήστος δεν διαβάζω site και γιατί δεν διαβάζω. Και καλά κάνω. Αλλά τέλος πάντων έχουν αλλάξει πολλά θέματα στη ζωή μας. Το πηγαίνει και το site το βγάζει. Και λέει τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, δεν γίνεται θέμα, δεν το πιάνει κανένας, το μαζεύει. Ερχόμαστε λοιπόν στην παρέτηση του κυρίου Φαγή. Ο κύριος Φαγής δεν είδε τίποτα το μεμπτό, υπήρχε μια διαφωνία για κάποια πράγματα και θεώρησε ο κόσμο για προσωπικούς λόγους να υποβάλει την παρέτησή του. Αυτό είναι εσωτερική υπόθεση δική μου. Δεν βγήκε κανένας κύριος Φαγής να πει ότι εκεί εγώ είδα τέρατα και σημεία και τα λοιπά και εδώ είναι και δεν τον εμπόδισε κανένας, αν είδε κάτι να τα καταγγείλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι της ομάδας δεν πρέπει να το κάνει, οφείλει να το κάνει. Και ξέρει πολύ καλά ο κύριος Φαγής τι έπρεπε να κάνει. Παρακείται. Είναι μια εσωπαραταξιακή υπόθεση, αλλά έπρεπε να τη σηκώσουμε. Και βέβαια γράφτηκαν διάφορα. Και αφού γράφτηκαν διάφορα, το εν λόγω site ξαναβάζει κάτω από την παρέτηση και τη δήλωση του κυρίου Φακή τι γίνεται με αυτά, που πήγαν τα λεφτά, τι έκαναν τα λεφτά και στη συνέχεια έρχεται στις 11 του μηνός ένα άλλο έντυπο της πόλης με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα και γράφει τελεσίδικο τρύπες στο ταμείο του Δήμου. Και τι λέει τρίτης, και το αθροίζει. Αυτά τα ποσά που φαίνονταν διαθέσιμα τα ονομάζει έλλειμμα. Δηλαδή τέτοια μαγικά δεν έχει ξαναδεί κανένας. Ποιοι επιχειρηματίες? Οι απλοί επιχειρηματίες που έχουν μια επιχειρησούλα και παρακολουθούν τα λογιστικά τους, το κατάλαβαν αμέσως. Αλλά ο πληθυσμός δεν ασχολείται με αυτά. Ευκαιρία λοιπόν να θολώσουμε τα νερά. 11 εκατομμύρια το έλλειμμα. Τι ήταν τα 11 εκατομμύρια? Τα διαθέσιμα του Δήμου υπό τις δύο μορφές, οι οποίες βγήκαν εκεί στο ένα ως μετρητά και όχι ως καθές. Και από κάτω, με βεβαιότητα, γιατί δεν κατατίθενται τα χρήματα στις τράπεζες. Δευτέρα, 11 Μαρτίου. Το έντυπο έχει αυτή την κυκλοφορία που έχει, είναι γνωστά τι γίνεται, δεν ασχολείται κανένας με το έντυπο. Την Τρίτη, κανάλι Πανελλήνιας Εμβέλειας κάνει ανασκόπηση του επαρχιακού τύπου. Ζητάει από τον εν λόγω κύριο να βγει στο κανάλι, αν έχει κάποια στοιχεία να τα δώσει. Δεν βγαίνει αυτός, ο υπογράφων το άρθρο, βγαίνει ένας συνεργάτης, καμία σχέση με δημοσιογραφία και τέτοια, και προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Δεν του βγαίνει, γιατί οι δημοσιογράφοι ξέρουν 5 πράγματα από αυτά, δεν του βγαίνει. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει η εκπομπή και ένας αγανακτισμένος εντός εισαγωγικών πολίτης, καταλαβαίνετε από πού, παίρνει το δημοσίευμα και πάει στην εισαγγελία πρωτοδικών και υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά για τα οικονομικά του Δήμου. Ο εισαγγελέας, όσο έφερε, το πήρε και λέει εντάξει, θα το εξετάσουμε.
πριν καν φύγει ο εν λόγω κύριος από το δικαστήριο, αναρτάται στο site του εν λόγω άλλου κυρίου κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση στα οικονομικά του Δήμου. Λοιπόν, και επειδή πάλι αυτό το site δεν το διαβάζει πολλοίς κόσμος, ποιος πρέπει να δημοσιοποιήσει για να γίνει ο δώρος? Η μεγάλη εφημερίδα της Λάρισσας πρέπει να ενημερώθει. Και παίρνουμε τηλέφωνο στην εφημερίδα και λέμε, καλά εσείς την πειρατήδηση, τι γίνονται προκαταρτικές, κατεπίγουσες προκαταρτικές εξετάσεις. Λοιπόν, οι άνθρωποι ενδιαφέρθηκαν και αυτό 2,5 με 3 παρά για να προλάβουμε τα δεδομένα. Οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους, πήγαν λέει και υπήρξε μια αναφορά και θα γίνουν τα δέοντα, τι πρέπει να γίνει. Η καθηγήτηση, γράφουμε λοιπόν, κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση. Πού? Ξέρετε τι σημαίνει κατεπίγουσα προκαταρτική εξέταση? Για όσους ασχολούνται με αυτά, αν όχι την ίδια ώρα, την επαύριο, έρχεται εισαγγελέας και λέει κατεβάστε μολύβια, κατεβάστε τα πάντα, εδώ κάτι συμβαίνει, να ελέγξουμε. Πόσες μέρες περάσαν από την προηγούμενη Τρίτη, για μετρήστε, ενιαφεί ούτε κανένα χαρτί, ούτε κανένας εισαγγελέας. Θα πάρει το δρόμο. Και βέβαια, επειδή εμείς τα ξέρουμε και παρακολουθούμε, δεν μπορεί ο εισαγγελέας να κάνει έλεγχο στα οικονομικά, ουδέω ρακιτζής. Για αυτούς που ξέρω. Για αυτούς που δεν ξέρω, λένε ο ρακιτζής. Και την επαύριο καλούμε τον κύριο ρακιτζή να έρθει και να κάνει και ένα ράκι. Να κάνει τι? Να κάνει τι? Ο κύριος ρακιτζής. Να μετρήσει τι? Εδώ έρχονται οι οικονομικοί ελεκτές, έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου εγώ προσωπικά στον Γενικό Διευθυντή του είπα, ελάτε, έχουμε όλους αυτούς τους ελέγχους που έχουμε, αλλά ελάτε κι εσείς. Λέει, αν μας καλέσουν θα πούμε. Διότι πράγματι, μου λέει ο Γενικός Διευθυντής, αν πεις στο γραφείο μου κύριε Δήμαρχε, θα δεις έχω 10 αιτήσεις από εισαγγελίες και να πάμε να κάνουμε τους ελέγχους και κάνουμε ενευθέτω χρόνο. Αυτά λοιπόν γίνονται μέχρι την Τρίτη. Καλείται ο κύριος Καφές από τον λόγο δημοσιογράφο και απαντάει θολά ο κύριος Καφές. Ο κύριος Καφές καθηγητής λογιστικής, καθηγητής εφαρμογών λογιστικής, που οφείλει να τα ξέρει και ως μέλος της Οικονομικής Επιτροπής να μην αφήνει σκιές. Και ξέρουμε και το παρασκήνιο τι υπόθηκε στις διάφορες συγκεντρώσεις. Αλλά σου λέει, τώρα εδώ πιάσαμε την ευκαιρία. Το εν λόγω site λοιπόν, την Τρίτη το βράδυ, το δημοσιοποιεί σε όλα τα site της χώρας και άμα τα δείτε τα κύρια, όλα που κάνουν γράφουν την πηγή για όσους ασχολούνται με αυτά. Ποια ήταν η πηγή? Και βγαίνει εδώ, γίνεται δώρος, εισαγγελέας εδώ, 11 εκατομμύρια το έλλειμμα και λέμε εμείς, τι μαγικά είμαστε. Τα διαθέσιμα του Δήμου τα ονοματίζουμε έλλειμμα και τρύπες. Παίρνουμε την απόφαση ο Δήμος για να διαφυλάξουμε τον κύρο της υπηρεσίας και υποβάλλουμε μήνες. Και βέβαια δίνουμε όλες τις εξηγήσεις. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κρατιούνται στο ταμείο παρά ελάχιστα χρήματα αυτά που πληρώνουν οι πολίτες μετρητά για μικρόφυλες. Τα μεγάλα ποσά πηγαίνουν απευθείας στις τράπεζες. Π.χ. έρχονται οι ΚΑΠ. Δεν περνάνε από το Δήμο οι ΚΑΠ. Η ΚΑΠ με επιταγή του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων πηγαίνει απευθείας στην τράπεζα που συνεργαζόμαστε προκειμένου την τράπεζα Πειραιών. Η ΣΑΤ, φόρο ζήτου, τα πάντα πάνε εκεί. Όλα πάνε εκεί. Και βέβαια έχει έρθει ένα χαρτί ενημερωτικό δημαρχία και λέει κύριε, ήδη οι ΚΑΠ έχουν κατατεθεί και βέβαια πρέπει να ακολουθήσει και το ένταλμα, να κουπεί το ένταλμα. Για αυτούς που ξέρουν, και γι' αυτό αναφέρθηκα στον κύριο Καφέ, λογιστικά, δεν φτάνει το να πούνε ότι κατατέθηκαν τα χρήματα στην τράπεζα, αλλά να γίνει και εγγραφή στο διπλογραφικό πλέον σύστημα και στο δημόσιο λογιστικό που έχουμε εμείς. Αυτά τότε ολοκληρώνουν. Καλούμαστε εμείς λοιπόν να κάνουμε τον ισολογισμό. Ο ισολογισμός, το έχω πει χίλιες φορές και επιτρέψτε μου να πω για μια φορά ακόμη, επειδή 20 χρόνια έφαγα με τα λογιστικά και ελεκτής ανωνύμων εταιριών και έχω κρατήσει βιβλία για αυτούς που λένε κατηγορίες, δεν έχουν κατηγορίες βιβλία. Εδώ είναι λογιστικό
τοπικής αυτοδιοίκησης από το 2002 που δεν υπάγονται σε καμία κατηγορία βιβλίων, είναι δύσκολο, ακόμα διορθώνεται, γιατί δεν υπήρχε μεγάλη εταιρεία στην Ελλάδα που να του ξέρει, ούτε τα λογισμικά, ούτε τα λογιστικά. Ήταν επακόλουθο των δημόσιων λογιστικών. Και η ΕΔΕΧΗ, η πρώτη ελληνική διαδημοτική επιχείρηση χρηματοοικονομικών, ήταν αυτή που κάλεσε εκατοντάδες λογιστάς από όλη την Ελλάδα στις πρωτεύουσες των περιφερειών για να κάνουν μαθήματα, για να μάθουν το δημόσιο λογιστικό και ειδικά το λογιστικό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και μπήκαν και 2-3 εταιρείες με λογισμικά, με ό,τι τους είπανε και προσπαθούν να τα διορθώσουν. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτά? Σημαίνουν τα εξής. Αυτά που ονοματίζονται τρύπες και λοιπά. Ότι ο ισολογισμός αποτυπώνει αποκλειστικά και μόνο τα στοιχεία της εν λόγω οικονομικής υπηρεσίας την συγκεκριμένη στιγμή. Τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι μια μορφή εικόνας πώς έχουν τα οικονομικά εκείνη τη στιγμή. Έλα όμως που τα οικονομικά του Δήμου και ειδικά του Δήμου Λαρισαίου έχουν μια αέναη κίνηση. Μια αέναη κίνηση. Δηλαδή ανά πάσα στιγμή έχουμε συναλλαγές. Π.χ. εάν πάμε να βγάλουμε στις 30 του μηνός τον ισολογισμό και έχουν έρθει τα χρήματα στην τράπεζα των ΚΑΠ, λέω για παράδειγμα 1.200, και δεν έχει υποπεί το ένταλμα από το ταμείο για να περαστεί στα λογιστικά, το γραμμάτιο ίσπραξης ως ένταλμα ίσπραξης, και πάρει κάποιος εκείνη τη στιγμή το εξτρέ της τράπεζας και την εικόνα που το δίνει το λογισμικό, έστω ότι όλα τα άλλα είναι εντάξει, θα παρουσιαστεί ένα πλεόνασμα στο λογαριασμό 1.200. 1.200. Άλλο παράδειγμα διαφορετικό. Κόβει ο ταμείας δίγραμμη επιταγή σε έναν που το χρωστάμε αρκετά χρήματα. 500.000. Για να του κόψει ο ταμείας την δίγραμμη επιταγή, έπρεπε να έχει κόψει αυτός το τιμολόγιο, να του έχουμε δώσει το πράσινο φως ότι θα πληρωθούν τα χρέη μας προς αυτόν, να πάει στο λογιστήριο του Δήμου, να ετοιμαστούν τα χαρτιά, να τα πάμε στην Επίτροπο, να τα υπογράψει η Επίτροπος, να γυρίσουν πίσω, να του πούνε του ταμεία ότι αυτό είναι εντάξει με όλα τα συνεπακόλουτα, κόψτε και την επιταγή για να κλείσουμε. Του κόβει την επιταγή, το γράφει το λογιστικό. Παίρνει αυτό. Ότι με αυτόν κάναμε την εγγραφή. Παίρνει αυτό την επιταγή, η οποία είναι προσωπική, με συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν τον υποχρεώνει κανένας να πάει να πληρωθεί εκείνη την ώρα. Αυτός μπορεί να πάει την επάνω. Παραμεθάβλου. Έως ότου πάει και το γράψει το εξτρέ δεν συμφωνεί με τα λογιστικά. Γιατί απλούστατα, εμείς γράψαμε ότι φύγανε τα χρήματα, έγινε εγγραφή, αλλά το εξτρέ δεν συμφωνεί. Απλά πράγματα. Για αυτούς που κατέχουν, δηλαδή, όχι φοιτητές πανεπιστημίου ή του ΤΕΗ, αυτά τα παιδιά που τελειώνουν στις ΕΠΑΛ τα λογιστικά, αυτό το καταλαβαίνουν. Είναι απλά πράγματα. Απλούστατα. Δηλαδή τα εξτρέ δίνουν αυτή την εικόνα. Και υπάρχει διαφοροποίηση. Χαρακτηριστικότερο όλο, εάν δει κανένα στα δύο αυτά τρίμηνα, θα δει στα δύο πλεόνασμα και στο ένα έγκυμα μεταξύ αυτών των εγγραφών. Είναι ακριβώς αυτά που λένε. Απλά πράγματα. Δεν μπορούν να συμφωνήσουν αυτά. Και βέβαια η κυρία Τσάπη που είναι χρεωμένη με αυτό, που βγάζει τον ισολογισμό εκείνη τη μέρα, το παίρνει η αποκεντρωμένη, δεν έκανε ποτέ παρατήρηση. Έχει ειδική υπηρεσία. Δεν έκανε ποτέ καμιά παρατήρηση. Η μόνη παρατήρηση ήταν ότι δεν μας στείλανε τους ισολογισμούς. Περνάμε το τέταρτο τρίμηνο, βλέπουμε το λογισμικό, γιατί είπανε κάποιοι, καλά 9 μήνες δεν το είδατε. Μα δεν γινόταν. Το είδαμε τον Νοέμβριο και σε λίγες μέρες η υπηρεσία σε συνεργασία με την εταιρεία που παρακολουθεί το διόρθωσε. Βγαίνει το τέταρτο τρίμηνο και χωρίζει τα διαθέσιμα πλέον εκεί που πρέπει να πάνε.
την κυρία αντιπολίτευση, το καταψηφίζει κι αυτό. Ω συνήθω. Με γιάτσι να καλέσει. Το καταψηφίζει. Παρατήρηση καμία. Καμία παρατήρηση. Άρα λοιπόν αυτά. Έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το περνάμε. Καμία παρατήρηση. Το παίρνει η αποκεντρωμένη καμία. Παράλληλα, το δημόσιο λογιστικό οφείλει να στέλνει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Εσωτερικών όλες τις κινήσεις. Αυτά πηγαίνουν. Και τώρα επιπλέον από προχθές έδωσε συνέντευξη ο Υπουργός ότι θα υπάρχει και το παρατηρητήριο που θα δίνουμε ακόμα περισσότερα στοιχεία για να παρακολουθείτε, όχι έτσι όπως παρακολουθούνταν εδώ, έτσι περαιτέρω η εξέλιξη του προϋπολογισμού. Και να πω, γίνουν αυτά που είναι να γίνουν και την άλλη φορά εδώ πάλι δημοσίευμα και υπόθηκε και εδώ μέσα από κάποιους από την αντιπολίτευση. Μα λέει, το δημοσίευουν εφημερίδες εδώ, λέει, μπήκε το παρατηρητήριο στο Δήμο Λαρισαία. Η παραπληροφόρηση είναι το μόνο εύκολο. Εμείς είμαστε καμένοι από την παραπληροφόρηση, αλλά πώς να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφας. Και το εξηγήσαμε τότε. Ότι το παρατηρητήριο μπαίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπαίνει στο Δήμο Λαρισαία. Στους 325 Δήμους το παρατηρητήριο θα παρακολουθεί όλα αυτά. Όλα αυτά. Αν χρειαστεί να κάνει παρατήρηση, θα την κάνει την παρατήρηση. Θα πει ότι κύριε, ξεφεύγετε πάνω από το 10% που σας δώσαμε το περιβάλλον, να επιβάλλουμε αυτά που είναι να επιβάλλουμε. Εμείς λοιπόν πήραμε από τους 325 Δήμους με το που δημοσιοποιήθηκε ότι θα γίνει το παρατηρητήριο στην τοπική αυτοδιοίκηση και λέμε το παρατηρητήριο στο Δήμο Λαρισαίο. Ότι ο Δήμος του Λαρισαίου, ναι, το φέρναμε από εδώ, το φέρναμε από εκεί. Τώρα που βγάλαμε και τη μεγάλη είδηση, θα τα αφήσουμε και παίρνουμε σβάρνα τα κανάλια και μιλάμε για νονούς, μιλάμε για ομερτά, μιλάμε για Παπαγεωργόπουλο. Τι δουλειά έχει ο Παπαγεωργόπουλος με εμάς? Τι δουλειά? Επειδή εκεί στην τηλεόραση λέμε ότι ο εν λόγω κύριος ο Παπαγεωργόπουλος είναι ομότεχνος, είναι ομοτράπεζος, είναι ομοειδιάτης του Δήμου, του Δημάρχου Λαρισαίων. Εύκολα δηλαδή, άιντε στο ίδιο τσουβάλι. Λέγονται αυτά από σοβαρούς ανθρώπους? Αυτά λέγονται από τα blogs που είναι ανώνυμα, που για να τονίσεις, λοιπόν, χρειάζεσαι ή λυσάρι ή να πας στο Google στην Αμερική. Ένα από τα δύο. Αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά να βγαίνεις επίσημα και να ταυτίζεις τον Δήμαρχο Λαρισαίων που αυτοχαρακτηρίζεται ισόβιος, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι παραπέρα. Τι να κάνουμε? Εγώ δεν είπα ότι είμαι ισόβιος. Το ότι μας ψηφίζει ο Λαρισαϊκός λόγος, τι να κάνουμε, να αποποιηθούμε? Επειδή κάποιοι θέλουν να βρούνε μετά από τόσα χρόνια ότι δεν πάνε καλά τα του Δήμου. Στα οικονομικά ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Και εγώ ρωτάω αυτού τον κύριο Καλουγιά, συγγνώμη κύριο Καλουγιά. Θυμάστε εσείς ποτέ, τότε που ήσασταν εδώ και ασκούσατε τη διοίκηση, να υπογράφουν αιρετή καμία επιταγή? Εντάξει. Λοιπόν, αυτά είναι απλά πράγματα. Θα πάω εγώ να υπογράψω ως δήμαρχος ή θα άφηνα αντιδήμαρχο να υπογράψει επιταγή? Ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Εδώ είναι υπεύθυνοι. Αλλά εδώ αφήνουμε τους άλλους στην άκρη και από πάνω από τον δήμαρχο. Τι δουλειά? Ο δήμαρχος οφείλει να παρακολουθεί. Και παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα. Και ο δήμαρχος και η εκάστοτε αντιδήμαρχος. Εμένα με ικανοποιεί ο αντιδήμαρχος, ο οποίος κάνει καλά τη δουλειά του των οικονομικών, φροντίζει να έρθουν τα έσοδα στην ώρα τους, με τον οποιοδήποτε τρόπο, φροντίζει να με δίκαιο τρόπο να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει προς τους πολίτες και δεν θα επέτρεψε σε κανένα, όπως δεν επέτρεψε, αυτό βρήκα και από την τετραετία του Καφέ και από τα προηγούμενα χρόνια του Μακαρίτου Λαμπρούλη, ότι ποτέ δεν υπέγραφε κανένα. Οι υπάλληλοι είναι καριέρα. Εγώ, εξαιρεμένη της κυρίας Τσάφη που την έφερα, όλοι άλλοι και ο κ. Οικονομίδης και η Μαργαρίτα και ο Ηρακλής στην υπάλληλη καριέρα. Εγώ τους βρήκα ποτέ. Και βρήκα ένα σύστημα που δεν άλλαξε τίποτα σε αυτά. Όταν βγαίνει κάτι καλό δεν το αλλάζεις. Βέβαια το καλό μπορείς να το κάνεις καλύτερο. Αλλά το να βγαίνεις και να λες και να δίνεις τροφή σε όλους αυτούς τους αντιπάλους, καλά κάνει. Δεν βγάζω εγώ, εντάξει. Άλλος μου λέει ότι του έκανα ζημιά εδώ και τώρα θα σε δείξω με τον blog. Ο άλλος μου λέει δεν μου έδωσες αυτό και θα σε δείξω εγώ με το site. Και τραβάω τα πάντα. Τραβάω τα πάντα.
αναγκαστήκαμε να κλείνουμε με ποντρές κουρτίνες και με πατζούρια τα σπίτια μας, και η γειτονιά λέει κατοικείται εδώ ή δεν κατοικείται. Τι να ανοίξουμε παράθυρα. Θα πάω απ' έξω και ροφολεκτούν και μας φωτογραφίζουν. Και αυτά τα λέω στον αέρα, έχω όλα εδώ για όποιον δυσπιστεί να τα δει. Να τα δει. Περί τίνος πρόκειται. Και περί της περιουσίας του Δημάρχου. Κύριε Ζάπια, βγήκατε και είπατε, μόνο μου δεν μας απειλήσαν τα παιδιά, εννοούσατε. Πότε σας απειλήσα εγώ. Είναι εδώ δημοσιευμένα, σας τα δώσω μετά. Θα σας τα δώσω, είναι εντός εισαγωγικών. Μόνο τα, ότι δεν με απειλήσετε τα παιδιά. Δεν απειλήσα ποτέ κανένα. Είπα, δεν κατεβαίνω εγώ στο επίπεδο αυτό. Εσείς ασχολείστε μονίμως με τις δουλειές της οικογένειάς μου. Όχι τις δικές μου, το επάγγελμα το δικό μου. Όχι, σας παρακαλώ, μην με διακόπτε. Όπως δεν σας δε, επί προσωπικού θα σας τα δώσω. Περιμένετε. Λοιπόν, εγώ δεν μίλησα ποτέ για το επάγγελμά σας. Αλλά όταν μας αναγκάζετε, τι είπα κάποια στιγμή. Αφού ασχολείστε με αυτά, εγώ προσωπικά θα ασχοληθώ. Διότι εγώ, ο Κώστας ο Κανακούλης ο Δήμαρχος, ούτε μαρμαλάδες κάνω, ούτε καλλιεργώ τίποτα. Είναι η γυναίκα μου, ξεχωριστά επαγγέλματα, είναι τα παιδιά μου. Τι φταίνε τα παιδιά μου. Και είπα εγώ, δηλαδή θέλετε να μας αναγκάσετε και εμάς να μιλήσουμε για συνταγογράφηση, εννοώντας το επαγγελμά σας. Δεν θα πρέπει να πω, αν κάνετε καλά τη δουλειά σας ή δεν την κάνετε. Το είπα ποτέ, όλα αυτά τα χρόνια. Πρώτη φορά ήρθα να αναγκαστούμε να κατεβούμε εκεί κάτω. Εσείς όμως ξαναεπανέρχεστε και λέτε περί απειλών. Και επειδή είναι όλα εδώ, ξαναμαζέψατε πίσω την πρώτη φορά, όταν είπαμε ότι εκεί που μας στάσατε δεν θα ευχαριστούμε, τα μαζεύετε την πρώτη φορά, αφήνετε περί συγκυλίας και συναλλαγών, ξαναλέμε ότι αυτά δεν μας ικανοποιούν, τα ξαναμαζεύετε την άλλη μέρα, τα ξαναμαζεύετε, διότι αυτά τα κάνετε με μια ομάδα και κάποιοι συμβουλεύουν κάποιοι τι να γράψετε. Όταν όμως πάτε προσωπικά και δίνετε συνεντεύξεις, μιλάτε περί ομότεχνου, περί έτσι, και ασχολούστε τώρα 5 λεπτά με τον Βασίλη τον Παπαγεωργόπουλο. Εγώ δεν αρνήθηκα ποτέ ότι ήταν φίλος μου. Και δεν τον αρνούμε. Δεν τον αρνούμε ότι είναι φίλος μου. Τι δουλειά ήταν μετά μου. Αυτός πλήρωσε, μια και το βάλατε, τη δική μου άποψη αυτή, και δεν σημαίνει ότι πρέπει να την ασπαστείτε, πλήρωσε για αυτά που δεν έκανε. Όχι για αυτά που έκανε. Και δεν είναι εδώ μπροστά δημόσια να πω άλλα πράγματα. Πλήρωσε για αυτά που δεν έκανε. Όχι για αυτά που έκανε. Γιατί εγώ τον χαρακτήρισα εις αφιλής. Και καλά να πάτε. Διότι δεν μπορεί να προσλαμβάνεις γενικό γραμματέα και να το αναθέτεις στα οικονομικά. Από πώς το. Το δεν γίνεται πουθενά. Πουθενά. Δηλαδή να βάλω εγώ που δεν προσέλαβα συνειδητά γενικό γραμματέα, το σύνολο των Δήμων έχουν, εγώ δεν έχω, για άλλους λόγους, να φέρω γενικό γραμματέα, να το αναθέσω οικονομικά και να πάω να πει εδώ στην άκρη. Δεν το κάνω. Εισπράκτορα. Μακριά από μένα. Δεν χρειάζομαι τίποτα. Άρα λοιπόν, αφήστε. Αλλά βλέπετε ότι το να λέμε τον Παπαγεωργόπουλο είναι πιασάρικο. Έτσι πιάσανε. Λοιπόν, αποδίδουμε και στον κύριο Φακή ότι είπε εγώ δεν θα γίνω Παπαγεωργόπουλος. Ο άνθρωπος λέει εγώ δεν το είπα ποτέ, ορκίστηκε, λέει εγώ δεν το είπα ποτέ και πουθενά. Αλλά κάποιος λοιπόν λέει, α, τα δικά μου τα δημοσιεύματα δεν σηκώνουν διάψευση. Λοιπόν, δεν σηκώνουν διάψευση. Πιασάρικο λοιπόν το θέμα, βγάλε το στον αέρα. Βάλε και 11 εκατομμύρια. Να μην κάνουμε μίμηση εμείς. Πώς θα τους αφήσω εγώ αυτούς εκτεθειμένους. Λοιπόν, μίμηση και αγωγή. Τις επόμενες ημέρες και ας πάρει τον δρόμο του. Και ο έλεγχος του εισαγγελέα ή της εισαγγελίας να πω, γιατί κάποιοι διάστηκαν, να ονοματίσουν και τον εισαγγελέα που ανέλαβε να κάνει την προκαταρκτική εξέταση. Δεν την ήξερε ο εισαγγελέας του τελικών και την ήξερε τα site. Αλλά δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Και περιμένω εμείς την κατεπίγουσα προκαταρκτική. Θα πάρει τον δρόμο σου. Μιλήσαμε, στείλτε την όπου χρειάζεται και εμείς να βοηθήσουμε, θέλετε να φέρουμε. Πάμε, κάνουμε τη μήνυση. Καταθέτουμε τα εξτρέ που δείχνουν αδιάσυστα ότι όλα τα χρήματα είναι στις τράπεζες. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώς το λένε, δηλαδή, όχι παρανομία. Δεν σηκώνει τίποτα. Λοιπόν, και βγαίνω κάποιο. Ναι, δεν δώσατε όμως των τριών ημερών εκεί τα, να συμπίπτουν. Πρέπει να κάτσε να εξηγείς πράγματα που άλλος
δεν θέλει να τα καταλάβει ή να μοιράσουμε εξτρέ και τη συνεχίζουν. Λέει, δεν βάφτηκαν εξτρέ. Φανταστείτε, να πάρουμε τα εξτρέ του Δήμου και να τα περάσουμε και στους δημοσιογράφους. Από πού συνάγεται ότι πρέπει να γίνει. Αυτή τη δουλειά τους κάνανε. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Δεν τους κατηγορώ. Και βέβαια, ο εν λόγω Κύριος που συνεχίζει να επιτίθεται, συνεχίζει εκείνο με ονόματα. Εμείς δεν ονοματίσαμε ποτέ κανέναν. Και επειδή η εφημερίδα για πρώτη φορά στην ιστορία, για αυτούς που παρακολουθούν τα πράγματα, επειδή η Ελευθερία, αναφέρω τώρα, συγχωρέστε με, δεν είχε δημοσιεύσει ποτέ επιστολή των λόγων Κυρίου, δημοσιεύει μία και δημοσιεύει και τη δεύτερη και κάνει περικοπή. Και κάνει περικοπή στα ονόματα. Και λέει. Και παρακολουθούμε τα Facebook εμείς για να δούμε τι γίνεται. Αναγκαστήκαμε εδώ να ασκήσουμε ολόκληρο μηχανισμό. Να δούμε ποιος θα τσιπήσει. Ποιος τσίπησε. Αυτός που έχει δώσει τα ονόματα. Λέει τι σου πολιτική και δημοσιογραφία είναι αυτή να μην λέγονται τα ονόματα. Στο Facebook. Δηλαδή ούτε τα τυπικά δεν κρατάει. Ένας άλλος δεν τσίπησε. Όπου μπορεί να το ξέρει ο εν λόγω Κύριος που δεν ζει ούτε καν στη Λάρισα. Ο άλλος όμως τον τροποκοτούσε στον μπλοκ. Δεν θα τον τροποκοτούσε τώρα στο site και τσιμπάει αφελώς και γράφει. Τι σου επιτυχεί είναι αυτή να μην αναφέρουν τα ονόματα. Εδώ τα δημοσίευσε, τα ξαναδημοσίευσε 100 φορές εκεί. Πήραμε παραμάζωμα. Δεν μας ενδιαφέρει υγεία παιδί μικρύτο. Είναι παιδιά, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Δώσε τα πρωτοσέλιδα να πούμε. Αυτό είναι. Τώρα να καταστρέψουμε το δήμαρχο. Αυτό είναι. Τώρα που πουλάει, τώρα που γυρίζει, βάλτε εδώ πέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα απολύτως. Και ελέγχους έχω υποστεί και εγώ και ο Δήμος. Εγώ ο Δήμαρχος οφείλω να διαφυλάξω το κύρος του Δήμου και τους υπαλλήλους. Διότι υπάλληλοι κάνουν τώρα και δουλειά μου. Παρακολουθώ. Είχαμε και ατυχίες. Είχαμε και ατυχίες με τους υπαλλήλους που ήταν στα οικονομικά. Οι πλέον ειδικοί υπάλληλοι που είχαμε σε αυτά, εδώ και 1,5-2 χρόνια περίπου, εντός εισαγωγικών εξαφανίστηκε. Στην κυριολεξία. Για λόγους άλλους. Αυτά τα κένα δεν αναπληρώνονται εύκολα. Δεν αναπληρώνονται εύκολα. Δεν αναπληρώνονται εύκολα. Λοιπόν, είχαμε τυχαία με άλλον εξειδικευμένο υπάλληλο να πάθει ζημιά προσωπική με θέματα υγεία. Συμβαίνουν. Τι να κάνουμε, τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε. Οι αντιδήμαρχοι που πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια τα οικονομικά δεν ήξεραν τι γινόταν. Κάναν τριετίες, διετίες και τα λοιπά. Δεν παραιτήθηκε πριν από χρόνια άλλος αντιδήμαρχος και μάλιστα είχε κάνει και δηλώσεις γιατί παραιτήθηκε τα λοιπά. Δεν ήταν όμως, δεν μετρούσε τότε σε αυτό το όχι. Τώρα όμως είναι αλλιώς. Τώρα όλοι ακριβώς το υποδείχνουν και διψάνε για αίμα. Διψάνε για αίμα. Άρα λοιπόν, ρίξε μερικές κατηγορίες, ονόμασε νονούς ομετά και όλα αυτά τον δήμαρχο με τους άλλους. Έλε βαριά σε κάτι. Μας παίρνουν κεντρικά κανάλια, τους λέγαμε τι ακριβώς σημαίνει, τα μαζεύαμε. Τα επίσης, τα site όμως, τα οποία αφήνονται, κατευθείαν. 11 εκατομμύρια από σίγουρες πηγές, προσέξτε κιόλας, σίγουρες πηγές διαβεβαιώνουν ότι το έλλειμμα στο Δήμο Λαρισαίων είναι 11 εκατομμύρια. Ποιες ήταν οι σίγουρες πηγές, ποιος τις είδε, ποιος τις είδε. Η στρατιώτα είναι με κοινή θέση, αλλά είναι στο καλό. Τι μαγικό νούμερο είναι αυτό. Αλλά ήταν απλά. Αφρίσαμε, όπως σας είπα, αυτά τα τρία νούμερα των τριών τριμήνων. Λοιπόν, το τέταρτο σώθηκε επειδή μπήκε στην παρακάτω σειρά. Υπάρχει πιθανότητα στο Δήμο Λαρισαίων να έχουμε 5 εκατομμύρια στο χρηματοπιβώτιο. Τότε ο Ηρακλής και καμιά δεκαριά άλλη Ηρακλής έπρεπε να είναι τα μπαζούκα συνήθως. Να τα φυλάνε. Γίνονται αυτά, είναι κοινός νους. Γίνονται στο χρηματοκιβώτιο να μείνουν 5 εκατομμύρια. Βέβαια. Πρέπει να σας πω ότι, όπως είπα και προηγουμένως, η κίνηση είναι αέντη. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση στις 10 η ώρα στις τράπεζες να έχουμε 5 εκατομμύρια και στις 12 να έχουμε μισό εκατομμύριο. Πήγε την ημέρα που γίνονται οι πληρωμές. Οι πληρωμές, όπως ξέρετε, γίνονται από την 9 αρχή πληρωμών. Στέλνουμε το CD και γίνονται πληρωμένα. Και αφαιρούνται αμέσως τα χρήματα. Δηλαδή, αν εκείνη η μέρα πει κάποιος και πει
κάντε μου τώρα ισολογισμό. Εάν δεν τον κάνουμε το πρωί πριν φύγουν τα χρήματα, θα λέει αυτό. Αν το ξανακάνουμε στις 12 η ώρα, θα δείχνει άλλο. Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Ποιος να χειριστεί χρήματα. Ποιος να χειριστεί τέτοια χρήματα. Μόνο με επιταγές, προσωπικές επιταγές. Πληρωμές με μετρητά ελάχιστα. Ο δε ταμείας του Δήμου, και εδώ δεν έχουμε κεντρικό και παραρτήματα, ένα ταμείο, ο δε ταμείας του Δήμου, σε όλα αυτά τα χρόνια, ελαχιστότατες φορές όταν συνέτρεχαν ειδικοί λόγοι, έκανε χρήση ανάληψης χρημάτων από την τράπεζα. Από εκεί τα έφερνε εδώ, μετρημένα χρήματα, γιατί αλλιώς προβλέπεται και διαφορετικά για να μην έχουμε ιστορία, και ήρθε και πλήρωσε. Άρα λοιπόν, τι να κάνουμε, δηλαδή να καθίσουμε και να στήσουμε εδώ αναλυτικά με δημοσιογράφους απέναντι που λέω εγώ καλά κάνω τη δουλειά τους, κάνω ασχέτως άλλο. Και αυτοί ως άνθρωποι είναι επιρρεπείς σε κάποια πράγματα και να αρχίσουμε να αναλύουμε, πάρε το ένα εξτρέ, πάρε το άλλο. Γιατί και ο Σκαφέ ζήτησε στοιχεία. Το είπαμε, αυτά τα πάνε. Και νομίζω και ο κ. Κουτσιμανής και η κ. Τσιάφη του δώσαν όλα τα στοιχεία. Και αν δεν του αρκούν, είμαστε εδώ. Όποιος έχει ένομο συμφέρον και είναι δημοτικός σύμβουλος και ιδιαίτερα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, οφείλει να τα παίρνει. Να τα ζητάει και να τα παίρνει. Και οφείλει να κάνει και παρατηρήσεις, και όχι απλά τα καταψηφίζουν και λέω και μετά, α, δεν ήμουν εκείνη την ημέρα, μου ξέφυγε, μου έκανε. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του και το επάγγελμά του, οφείλει να λέει την αλήθεια. Την αλήθεια και όχι να θολώνει τα νερά. Και όχι να το πάμε στην πολιτική, άσκομο, ρε, πολιτική δικαιολογούνται. Γι' αυτό ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στους πολιτικούς. Γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Την αλήθεια και όχι να ψαρεύουμε σε θολά νερά την ευκαιρία να εκθέσουμε κάποιους ανθρώπους. Ξαναλέω. Εγώ σας λέω ότι έγιναν παρατυπίες. Δεν πηγαίνει κανένας για την αυτοργία γι' αυτό. Ξέρετε ποιος θα εγκαλούσε εμπροκειμένο, χωρίς να θέλουμε να φοβήσουμε μερικούς, αν γινόταν αυτό, την Οικονομική Επιτροπή σύσσωμα. Διότι ο νόμος το λέει ξεκάθαρα. Η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και κάνει παρατηρήσεις. Όταν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ή απλά καταψηφίζουν ή ψηφίζουν, εδώ θα μπορούσε. Δεν μπορεί κανένα. Οι υπάλληλοι βέβαια που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, με ό,τι αυτό είναι υπάλληλο. Θα τους αφήσουμε τους υπαλλήλους όταν τους παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι κάνουν καλά τη δουλειά τους να είναι εκτεθειμένοι. Θα αφήσουμε τον Δήμο να. Καταρχάς, άμα είχε έλλειμμα 11 εκατομμύρια ο Δήμος του Λαγισαίου, τώρα θα είχε βουλιάξει. Θα είχε εξαφανιστεί. Θα είχε εξαφανιστεί. 11 εκατομμύρια τώρα νοητικά. Δεν θα είχαν μείνει απλήρωτοι οι πάντες. Έτσι είναι. Λοιπόν, και γυρίζουμε, επειδή σας είπα δεν θέλω, αλλά επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Σάπιας επαρκετών για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο κλπ. Και δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν κρίνω τις αποφάσεις του δικαστηρίου, όχι γιατί έτσι γίνεται, και εγώ προσωπικά. Έτσι φεύγανε τα χρήματα εκεί. Είδατε την απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι γινόταν. Θα σας πω μόνο ένα για να ξέρετε πόσοι ήταν ανανομισμένοι. Και το είπε και ο κ. Σαββαρέ και στο Δήμο λέει Θεσσαλονίκης περνούσε ο ορκωτός λογιστής, περνούσε όλοι και έλεγαν ότι είναι εντάξει. Και βέβαια λέγανε εντάξει, γιατί τα χαρτιά ήταν εντάξει. Διότι το επίσημο διπλότυπο πληρωμής ενός ασφαλιστικού ταμείου που ήταν κατοχωρημένο μέσα στα βιβλία έγραφε ότι πληρώθηκαν 3 εκατομμύρια, αλλά στην πραγματικότητα είχαν πληρωθεί 300.000. 300.000. Έτσι φεύγαν τα χρήματα. Αυτά εμείς όμως εδώ τα ελέγχαμε. Γι' αυτό είπα για τον κύριο Παπαγεωργόπουλο ότι πλήρωσε αυτά που δεν έκανε, για αυτά που δεν έκανε και όχι για αυτά που έκανε. Και το λέω με τα λόγω γνώση. Και βέβαια ο ορκωτός λογιστής αυτή του έκανε. Δεν μπορεί ο ορκωτός λογιστής να δεν είναι στην δική του υποχρέωση να ζητήσει παραδείγματος χάρη από ένα ασφαλιστικό ταμείο αν πλήρωσε, αν δεν πλήρωσε και πόσα πλήρωσε. Εάν ήταν, και αυτό προσπαθούμε να το βελτιώσουμε, τότε θα τα έπιαναν αυτά από τότε και δεν είχαν ξεκινήσει από το 99, είχαν ξεκινήσει από πιο πριν. Θα το έπιανε, διότι αυτό ακριβώς που κάνουμε όσοι δουλεύουν ως επιχειρήσεις με άλλες επιχειρήσεις. Τι λέμε όταν πάμε να καθαρίσουμε τους λογαριασμούς. Στείλτε μας αντίγραφο του λογαριασμού μας που έχετε εσείς, να το αντιπαραβάλλουμε με το δικό μας.
Και γίνεται αυτή η παραγωγή. Ή στις τράπεζες. Στείλτε μας εξτρέ, διότι εμείς είμαστε online. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή η οικονομική υπηρεσία και ο ταμείος μπορεί να πατήσει, δηλαδή τώρα, αν τον πω το ταμείο να πάει κάτω, αν είναι ανοιχτό το τένισι, λοιπόν, μπορεί να πει τώρα τι χρήματα υπάρχουν στις τράπεζες. Να το δει. Και μάλιστα στα εξτρέ, ανά πάσα στιγμή μπορεί να δείξει δίπλα από πού είναι αυτή η έσπραξη και από πού είναι αυτή η πληρωμή. Και αυτό γίνεται κατά καιρούς έτσι όταν κάνουμε εμείς αυτούς τους ελέγχους. Έτσι. Άρα λοιπόν, μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Δικαίωμά του. Εμείς είμαστε πετυσμένοι ότι δεν υπάρχουν ούτε πολλά τοπία, ούτε οτιδήποτε άλλο στα οικονομικά προϊόντα αυτά τα χρόνια. Δεν υπήρχε κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Ας έρθουν κι άλλοι έλεγχοι, πέρα από αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει, και να βγουν στις λεπτομέρειες. Εμείς, δηλαδή, τόσο. Λοιπόν, είναι στην διακριτική ευκαιρία των ελεγχτών να βγουν και να ζητήσουν τα πάντα. Και είναι στη διάθεση, όπως και το οποιοδήποτε εδώ συμβούλου, εφόσον το κατέχει το αντικείμενο, να πει και να δει. Και να κάνει τις παρατηρήσεις εκεί που πρέπει. Και να κάνει. Και να μας πει. Αν μας ξεφεύγει κάτι, μπορεί να μας πει ότι ξέρετε, εδώ είναι έτσι. Και να κλείσουμε το θέμα του κυρίου Φακή σε αυτή την πρώτη ομιλία μου. Ο κύριος Φακής ήταν ο άνθρωπος τραπεζοϋπάλληλος, υπηρέτησε αλλού. Δεν είναι τα συστήματα παντού τα ίδια. Δεν είναι τα συστήματα τα ίδια. Ο κύριος Φακής ήρθε από εκεί, εκεί υπογράφανε πιταγιές. Κλείναν άλλα ταμεία, εδώ ο νόμος το λέει. Κάθε τρίμηνο, κάθε μέρα κλείνει το ταμείο των μετρητών και των εισπράξεων και βγαίνει. Σήμερα, να το πείτε τον Ηρακλή, τώρα θα σας δώσει σε όλους το σημερινό ταμείο. Αυτό, δηλαδή των δικών μας συναλλαγών. Θα παρακολουθούν και ελέγχονται. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να βγαίνουμε. Αυτός που ξεκίνησε το θέμα και νόμιζε ότι έβγαλε την αμπάκ του αιώνα, ας λογοδοτήσει εκεί που τον καλέσει. Και ας αποδείξει αυτός ότι τα 11 εκατομμύρια ήταν έλλειμμα, ότι δεν ήταν τα λεφτά στις τράπεζες, γιατί κάποιοι άλλοι πιο πριν, τουλάχιστον είχαν την προνοητικότητα και βάζαν και ερωτηματικό. Είναι τα λεφτά στις τράπεζες. Αυτός δεν είπε είναι τα λεφτά στις τράπεζες. Του είπε δεν είναι τα λεφτά στις τράπεζες. Ποια λεφτά, τα συγκεκριμένα, τι σημαίνει. Τα κόβουμε μόνοι. Τα πάμε και τα φέρνουμε. Σαν αυτούς που πάθαν τη ζημιά, τα παίρνουν την Παρασκευή και τα ξαναπήγαιναν την Δευτέρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται. Λοιπόν, εγώ με τα μεγάλη χαρά μόλις πήραμε αυτό, αλλά δεν είχαμε κάνει πιο πριν συμβούλιο, υπήρχαν μια σειρά θέματα. Και βέβαια το αίτημα ήρθε Παρασκευή 3 παρά, λίγο πριν κλείσει το πρωτόκολλο. Και εμείς μάθαμε από τις εφημερίδες ότι υπευλήθη αίτημα για συζήτηση των οικονομικών. Βέβαια υπάρχει τακτική αυτή σε αντιπολίτε. Πρώτα το πάμε στις εφημερίδες και μετά το φέρνουμε εδώ. Εδώ βέβαια στηρίχθηκε να πω τρεις παρά. Ποιο, η υπηρεσία που το πρωτοκόλλησε το άσε τρεις παρά, λίγο πριν τι. Αλλά εμείς πάθαμε το βέβαια και παίρνω τον πρόεδρο. Τι ωραία, τι είχε, έχει συνειδητοποιηθεί. Σου έφεραν από το πρωτόκολλο κανένα αίτημα για συζήτηση. Όχι βέβαια. Ναι, λέει, είναι πρώτο, τι ώρα είναι. Δεν είναι αίτημα να ωραία. Όχι, εντάξει, καλογιάννη το μπίζω. Ορίστε. Κύριε Καφέ, μην δικαιολογήστε, μην δικαιολογήστε. Είναι πάει για τακτική. Πρώτα στις εφημερίδες και μετά εδώ. Αφήστε το τώρα. Αλλά δεν σας απαγορεύει κανένας να κάνετε ό,τι νομίζετε. Και όπως νομίζετε. Το λέμε για την ιστορία του πράγματος. Εντάξει, για την ιστορία του πράγματος. Ότι έτσι γίνεται. Πάντα. Δικαίωμά σας. Δεν σας το αφήνει κανένας. Και τώρα, το πρώτο συμβούλιο από τότε γίνεται τώρα. Πριν δύο εβδομάδες ακριβώς το καταθέσατε. Παρασκευή ήταν. Παρασκευή δεν ήταν. Παρασκευή. Τέλος της εβδομάδος, τελευταία στιγμή. Για να έχουμε μπροστά και το Σαββατοκύριακο που να πέφτουν. Και μετά μας ήρθε καπάκι και το δημοσίευμα το άλλο. Καμία σχέση ο εν λόγω Κύριος με άλλα θέματα. Τα αποποιούμε. Λοιπόν, όποιος διαφωνεί με δημοσιεύματα και τέτοια, είμαστε σε θέση να του τα δώσουμε όλοι. Με κάθε λεπτομέρεια. Και αν δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που είπε, να βγαίνει και να κάνει διαψεύσεις. Διότι εμείς αυτά διαβάζουμε εδώ πέρα.
Λοιπόν, διαβάζουμε τη δήλωση του κύριου Σάκη, αφήνοντας βαριά υπονοούμενα για την διαχείριση των χρημάτων του Δήμου από τον Δήμαρχο κύριο Τζανακούλη και τη σχέση του τελευταίου με τον Ταμείο του Δήμου Λαρισαίων. Έχουμε σχέση δικές. Λοιπόν, πρόκειται για άπατο. Πάντα έτσι είπα. Ποτέ δεν μαθαίναμε παρά ελάχιστα πράγματα. Μιλάμε για ομερτά. Μόνο ο Δήμαρχος και ο Ταμείος γνωρίζουν αποσιοποιητικά. Και για όποιον δεν κατάλαβε, το έκανε ακόμα πιο ευκρινέμενο. Μήπως και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι να αποκαλυφθεί ο ρόλος του Παπαγεωργόπουλου, όλα εντάξει δεν φαινόταν στον εκεί Δήμο. Οι ισολογισμοί και οι προϋπολογισμοί ψηφίζονταν κανονικά, ενώ ο ορθωτός λογιστής ελεκτής. Λογιστής ήταν, τα βρίσκε όλα εντάξει, δεν είναι δημοσιευμένα αυτά. Θέλετε και το CD από τις δύο τηλεοράσεις της πόλης, είναι κατά. Τα DVD, συγγνώμη. Τώρα λοιπόν, εμείς τα διαβάζουμε και άλλα είναι εντός εισαγωγικών και άλλα είναι εκτός εισαγωγικών. Άρα λοιπόν βαριές κουβέντες να λέμε τον άλλον άβατο, ομερτά, νονό, γιατί σε άλλο δημοσίευμα, ούτε λίγο και πολύ, λέει ούτε συγγελία, σε ξέρεις από συγγελία μας, λοιπόν, σε πέραμε εδώ, μιλάμε για νονούς και τα λοιπά. Αν μας βλέπουν οι μερσαίοι για νονούς, το είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι, δεν απειλήσαμε κανένα, δεν χαρακτηρίσαμε κανένα, μακριά από μας, 15 χρόνια στην πολιτική, 20 χρόνια, 25 χρόνια, από όπου και περάσαμε, δεν αναφερθήκαμε ποτέ ονομαστικά σε κανένα και δεν χαρακτηρίσαμε κανένα. Ούτε ψέμα με πόδια και χέρια, ούτε νονό, ούτε έτσι, ούτε αλλιώς, ούτε πέσαμε στην ονοματολογία που αρέσκονται κάποιοι να εκθέτουμε τα παιδιά για να ψαρέψουμε τώρα στον κόσμο το παιδί του αντιδημάρχου, του έτσι, του αλλιώς, του δημοτικού συμβούλου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και με λίγα ψέματα, δεν βαριέσαι. Τι έγινε να πούμε. Και δεν, 15 χρόνια δεν κάναμε ποτέ μήνυση. Διότι υπόθηκαν βαριές κουβέντες, λοιπόν, που σήκωναν όχι μήνυση και αγωγή, φοβερά πράγματα, αλλά είπαμε, εδώ δεν ήρθαμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή, αλλά δεν πάει κι άλλο. Να βαφτίζουμε εδώ το ψάρι κρέας και τα διαθέσιμα ελλείμματα, δεν πήγαινε άλλο. Δεν πήγαινε άλλο. Και βέβαια, τελευταία στιγμή, θα το πω αυτό, αν και ήταν off the record, λίγο πριν βάλουμε, μου λέει ο κύριος Καραμπάτσας που βρεθήκαμε έξω από το δικαστικό, έξω από τα γραφεία, λέει, έλα μωρέ, βρείτε τα μηγιά την μήνυση, εντάξει, τότε. Λοιπόν, μπορούσε να με κάνουμε πίσω σε ένα τέτοιο, δηλαδή όλα έχουν τα ωριά του. Φαντάζεστε δηλαδή να μην υποβάλλα μήνυση και αγωγή. Και ξέρετε, με παίρνουν τηλέφωνο τώρα δημοσιογράφοι που παρακολουθούν την κίνηση και άλλοι άνθρωποι. Λέει, δήματι, έτσι πως έγινε το θέμα και υπάρχει δυσπιστία, εάν μεν έχετε εξτρέ, κατάλαβα, όλοι. Αν δεν έχετε εξτρέ, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν δεν έχετε εξτρέ, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Φανταστείτε. Φανταστείτε. Και βέβαια από το δικαιώσετε αφού τα είδαμε ότι καταδέχτηκαν εξτρέ όλου του 12, όχι απλά εξτρέ, με βεβαιώσεις των τραπεζών μέχρι και το τελευταίο ευρώ, ξανακυπάνε. Λέει τα εξτρέ και τις μέρες να τα ισοπαρίσουν, να τα κάνουν παράδειγμα. Εντάξει, τα απολογούμαστε τώρα. Κοσμοτικό συμβούλιο. Εδώ. Όποτε χρειάζεται, είμαστε εδώ. Εξάλλου, εγκαιρότατα, και κλείνουμε αυτό, μέχρι τον Μάιο δεν είναι να κάνουμε τον ταμιακό απολογισμό. Εμείς τον έχουμε έτοιμο. Η υπηρεσία τον έχει έτοιμο τον ταμιακό απολογισμό. Το επόμενο, την επόμενη ή μετεπόμενη Οικονομική Επιτροπή θα καταστηθεί. Θα έρθει εδώ ως συνήθως το Δημοτικό Συμβούλιο και δόξαν λαμπράν για όλους να ασχοληθούμε με ό,τι θέλετε από αυτά τα οικονομικά. Με την κάθε λεπτομέρεια. Αυτή είναι η συζήτηση επί των οικονομικών. Υπάρχει ο προϋπολογισμός, υπάρχει ο οικονομικός απολογισμός, υπάρχουν όλα αυτά. Τα τρίμηνα όταν έρχονται, σε λίγο να τελειώνει ο Μάρτιο. Μέχρι τον Απρίλιο, θα φέρουμε το πρώτο τρίμηνο του 2013. Θα περάσει και από την Οικονομική Επιτροπή. Εκπρόσδεκτες πάσης φύσεως παρατηρήσεις, θα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο εκπρόσδεκτα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς το λέμε.
με τα οικονομικά δεν υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο. Όσοι έλεγχοι έχουν γίνει δεν έχουν κάνει καμία παρατήρηση, να έρθουν άλλοι τόσοι έλεγχοι, να έρθουν αυτοί που πρέπει, γενικόλογοι, σύνολο του κράτους, οικονομικοί εισαγγελίες, πια και μιλάμε, ο κύριος Τρακιτζής αυτήν του δικού του για άλλα θέματα, γιατί για άλλα, να λέει για τα οικονομικά, και αν μην γράφουμε στο πρωτοσέλιδο, ζήτησε η παράταξη να πει ο κύριος Τρακιτζής στο Δήμο Λαρισαίου. Για κατά, όλοι όσοι ξέρουν να ξεχωρίζουν τις αρμοδιότητες μιας εκάστης ανεξάρτητης ή αρμόδιας αρχής. Και όχι να δημιουργούμε εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν. Κύριε Λαγκόνη. Ευχαριστώ κύριε Λαγκόνη. Άκουσα με προσοχή και την εισήγηση από τον κύριο Σάρα και από τον κύριο Δήμαρχο